πραγματικό μέγεθος. Αυτό που θα σας διαβάσω είναι ένα κομμάτι από το μήνυμα που έστειλε η μητέρα της 13χρονης Εβίτας, ναι, που ήταν το κοριτσάκι, έκανε ποδηλασία στην ΑΕΚ και είναι φίλη παιδική της κόρης μου της 13χρονης. Και είναι το πρώτο κοριτσάκι που μάθαμε ότι πήδηξε από το βράχο κοιόμενο. Θα διαβάσω ένα... Το κοριτσάκι που σκοτώθηκε καριέρα, πηδώντας από το βράχο. Ναι. Μιλάμε για ένα σπουδαίο κοριτσάκι, ταλέντο σε πάρα πολλά πράγματα, ευγενέστατο από μια εξαιρετική οικογένεια. Mm-hmm. Λέω λοιπόν, θα διαβάσω μόνο ένα κομμάτι που έχει λιγότερα προσωπικά στοιχεία, αυτά που κρίνω ότι είναι χρήσιμα για το τι συμβαίνει. Λέει λοιπόν, προσπαθώ να μοιάσω στην κορούλα μου που ήταν πάντα μαχήτρια και κατάφερε να το αποδεικνύει με κάθε τρόπο. Ξέρω, ο Γρηγόρης είναι ο άντρας της που είναι αγνοούμενος. Mm-hmm. Θα έκανε το ό,τι καλύτερο για να σωθούν. Το ότι δεν τα κατάφερε ήταν απλά θέληση του Κυρίου. Ακούω στα αυτιά μου τη γλυκιά τρεμάμενη φωλούρδα του Ανδρέα, το μικρό. Ο μικρός αδερφός ο Ανδρέας. Φοβάμαι, Μανούλα, ανησυχώ πολύ, θα φανώ δυνατός. Αλλά εσύ μην έρθεις, μαμά, θέλω να μην έρθεις, είναι όλα κλειστά, δεν θα τα καταφέρεις. Και προσπάθησα, λέει τώρα η μαμά, να φτάσω κοντά τους. 4 ώρες προσπαθούσα από κάθε δρόμο να πλησιάσω, όταν εγκατέλειψα την προσπάθεια σκεπτόμενη ότι θα ήταν καλύτερα να μην κινδυνέψω κι εγώ για να μπορώ να βοηθήσω αν χρειαστεί. Δεν έχω λόγια. Όταν θα καταφέρω να αναγνωρίσω και τα αγόρια μου, τα πτώματα, γιατί ο κρατικός μηχανισμός και σε αυτό έχει χάσει τον μπούσουλα, θα σας πω με βεβαιότητα ότι έχασα τα πάντα. Να αγκαλιάζετε τα παιδιά σας κάθε μέρα.